τώρα να αλλάξουμε χώρο και να πάμε στη Βέρεια, καθώς οι σύλλογοι δειλά-δειλά έχουν ανοίξει και πάλι με ανθρώπους όλων των ηλικιών να επιστρέφουν στις προπονήσεις. Μαζί μας μέσω Skype είναι ο προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Ρωμιός, ο Χρήστος Μιχαήλοβ, για να μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα που ετοίμασαν οι άνθρωποι του Συλλόγου και αφορά γυμναστική σε εξωτερικό χώρο, outdoor. Κύριε Μιχαήλοβ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για δημιουργία ενός δικού σας προγράμματος outdoor γυμναστικής εκτός κλειστού χώρου, φυσικά. Γυμναστική στη φύση. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε αρχικά για άλλη μια φορά να μιλήσουμε για προγράμματα, για καινοτόμες ιδέες. Και θα πω το εξής, ότι πλέον μετά από αυτό που περάσαμε το τρίμηνο κλεισμένα τα παιδιά μέσα στο σπίτι και συσσωρευμένη όλη η ενέργειά τους, είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι καινοτόμο και να βγάλουμε τα παιδιά έξω από τις πόρτες των προπονητηρίων, λόγω και του καλοκαιριού πλέον, εφόσον μας το επιτρέπει βέβαια και ο καιρός, να κάνουν άθληση έξω, σε εξωτερικούς αθλητικούς, οργανωμένους πάντα προπονήσεις και οργανωμένους χώρους. Κύριε Μιχαήλοβ, ουσιαστικά αυτό έγινε και με το δεδομένο ότι σε ένα κλειστό χώρο μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος λόγω του ιού. Γεννήθηκε έτσι αυτή η ιδέα, ήταν ένας από τους λόγους που δημιουργήσατε αυτό το πρόγραμμα? Σίγουρα ήταν ένας λόγος και αυτός. Όμως το σωματείο μας, ο Αθλητικός Σύλλογος Δρομιός, στις εξωτερικές προπονήσεις δίνει ένα παρόν εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη δυνατότητα που μου δόθηκε να τρέξω το πρόγραμμα αυτό, να δουλέψω το πρόγραμμα αυτό με μικρές ηλικίες, με μικρά παιδιά. Είναι ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από εμένα. Μου δόθηκε η δυνατότητα λοιπόν να χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα αυτό σε μικρές ηλικίες και σε αθλητές του μπάσκετ αρχικά και βέβαια με συνεργασία των κορυφαίων μπασκετμπολίστων, τον Κώστα Τσασαρή, ο οποίος εδώ και τέταρτη χρονιά κάνει ένα θαυμάσιο camp. Δυστυχώς φέτος δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί. Όμως του χρόνου ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι πως η προπόνηση αυτή αποδίδει στις μικρές ηλικίες, γιατί περνάνε καλά, δουλεύει πάρα πολύ κάρδιο, το καρδιοαναπνευστικό τους και γενικότερα απολαμβάνουν όλη την άσκηση και το αθλητικό παιχνίδι τα παιδιά. Κύριε Μιχαήλοβ, θέλω να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει, τι προγράμματα, τι είδη γυμναστικής περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που φτιάξατε? Συνήθως στις εξωτερικές προπονήσεις προσπαθούμε να πάρουμε τα απαραίτητα σε εξωτερικό, σε εξοπλισμό, το οποίο τον παίρνουμε μαζί μας, τον μετακινούμε. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο εύκολο, όμως όταν μιλάμε για μικρά παιδιά δεν μιλάμε για κάποιον εξοπλισμό τον οποίο θα επιβαρυνθεί, παραδείγματος χάρη, η προπονητική ομάδα για να το μεταφέρει. Μιλάμε για εμπόδια, μιλάμε για κόνους, μιλάμε για μπάλες, μιλάμε για στεφάνια. Διάφορα λοιπόν, διάφορες όπως τις ονομάζουμε, διάφορες ζούγκλες στείνουμε στο αγωνιστικό χώρο, κάνοντας τα παιδιά να διασκεδάσουν κάνοντας άλματα, κάνοντας τυριστικές ασκήσεις, κάνοντας καλλιστενικές ασκήσεις. Ως επιτοπλίστων για την ασφάλεια των μικρών παιδιών δουλεύει το πρόγραμμα με το σωματικό βάρος των μικρών μας φίλων, των μικρών παιδιών. Και προσπαθούμε να κουράζουμε πάντα με την καλή έννοια και με ασφάλεια τα παιδιά, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν όλη αυτή την ενέργεια που έχουν την ανάγκη να την εξωτερικεύουν. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το διάστημα των 3 μηνών πραγματικά φάνηκε όλο αυτό πώς επηρέασε τα παιδιά, όπως και τους γονείς. Είναι κάτι το οποίο πλέον οι γονείς το βλέπουν θετικά. Έχουμε συνεχόμενα ενημερώσεις και υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Βέβαια, όλο αυτό με τον κορονοϊό και γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που διστάζουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου θα υλοποιηθούν όλα. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, αν υπάρχει διστακτικότητα στον κόσμο, όπως βλέπετε και την κατάσταση γύρω σας, αναφορικά με τα γυμναστήρια, ιδιαίτερα με τους κλειστούς χώρους όπως είστε και εσείς στο γυμναστήριο.
Είμαστε τυχεροί διότι τα τετραγωνικά μας επιτρέπουν να δημιουργούμε μικρά γκρουπ. Όμως θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι ο καιρός θα είναι αυτός που θα είναι με το μέρος μας και θα μας δίνεται δυνατότητα να κάνουμε τις εξωτερικές μας προπονήσεις. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Βερίας και το ΚΑΠΑ Βερίας, όπου απευθυνθήκαμε φέτος και η αίτησή μας βέβαια αποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο και πήραμε κάποιες ώρες σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ όπου θα μπορέσουμε να κάνουμε τις προγραμματισμένες μας προπονήσεις. Ευελπιστώ να υπάρχει υλικό την επόμενη φορά, αγαπητέ Γιώργο, και να το βγάλουμε στον αέρα. Θα ήταν τιμή μας. Θα είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δει και ο κόσμος πραγματικά το έργο που κάνετε κάτω και από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που απαιτούν να προσαρμόζουμε τα πλάνα μας όλοι νομίζω. Σαφώς. Είμαστε θετικοί, έχουμε θετική ενέργεια, δεν θα μας ρίξει ο κορονοϊός. Ο αθλητισμός δυναμώνει το πνεύμα, δυναμώνει τον άνθρωπο και πόσο άλλο τα μικρά παιδιά. Είναι δύσκολες ημέρες, απλά δεν το βάζουμε κάτω και οργανώνουμε πράγματα καινούργια. Και θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να ξανανιώσουν αυτή τη ζωντάνια. Κύριε Μιχαήλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα και θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.